η επίθεση της κυβέρνησης στο εισόδημά μας δεν θα μείνει αναπάντητη. Οι επαγγελματίες έχουμε φωνή και θα ακουστεί δυνατά αύριο το πρωί 11.30 ώρα στην Ομόνοια. Το νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης δεν θα περάσει. Απαιτούμε αφορολόγητο όριο τώρα, δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Όλοι στον δρόμο, όλοι αύριο 11.30 ώρα στην Ομόνοια. Αφορολογείτε η απέτησή μας, δεν θα παζαρέψουμε άλλο τη ζωή μας. Αφορολογείτε η απέτησή μας, δεν θα παζαρέψουμε άλλο τη ζωή μας. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί έμποροι, επαγγελματίες, βιοτέχνες, όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι και επιστήμονες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με την χρονολογική λέλαπα της κυβέρνησης. Με ένα νομοσχέδιο που στην ουσία βάζει χέρι βαθιά στο εισόδημα όλων αυτών των μεροκαματιάριων. Γιατί επί της ουσίας για τέτοιους ανθρώπους πρόκειται. Επομένως, αυτό που έχουν καθήκον όλοι αυτοί οι άνθρωποι και είναι εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα είναι να βάλουν μπροστά τις αγωνιστικές διεκδικήσεις σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό πια σήμερα. Είναι αναγκαίο και απαραίτητο να μπορέσουν να υπερασπίσουν το εισόδημά τους απέναντι σε αυτή τη φοροεπιδρομή που έρχεται μπροστά μας. Αύριο Τετάρτη λοιπόν είναι μια πρώτη απάντηση, πρέπει να δοθεί μια πρώτη απάντηση σε όλα αυτά τα μέτρα που η κυβέρνηση προωθεί. Η απεργία, το κλείσιμο των μαγαζιών είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε τη ζωή μας και το εισόδημά μας. Μαζί με τους άλλους επαγγελματίες διαμαρτυρόμαστε έξω από τη Βουλή για αυτό το απαράδεκτο φορολογικό νομοσχέδιο. Απαιτούμε να αποσυρθεί στο σύνολό του. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μαζί αύριο πρέπει να δώσουμε απάντηση στην απεργία με την 24ωρη, στη συμμετοχή μας στην απεργία και στη συγκέντρωση 10 η ώρα στο ΣΑΤΑ και πορεία στο Σύνταγμα. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι και δεν πρέπει να πάμε ούτε σαν συνεργεία του πουθενά αλλού. Από την ώρα που βγήκε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο στην δημοσιότητα, καθημερινά αντιμετωπίζουμε πανικό μέσα στα γραφεία μας από επαγγελματίες, εμπόρους, μικρομάγαζα, τα οποία η πρώτη σκέψη είναι να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Σε πολλές περιπτώσεις είναι τέτοιος ο υπολογισμός που ακόμα και τα κέρδη βγαίνουν περισσότερο από το τζίρο που κάνουν. Είναι αναστατωμένοι, είμαστε σε αναβρασμό και νομίζω ότι αυτό θα είναι το τελειωτικό χτύπημα. Πλέον οι επαγγελματίες δεν έχουν ζωή, το μόνο που τους μένει είναι να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα σημείο, μήπως και καταφέρουν και βγουν στη σύνταξη. Αυτό είναι το μόνο μέλημά τους.